του κινήματος αλλαγής της ίδιας Όπλης Γεννηματά να απευθύνει το δικό της χαιρετισμό. Κύριε Εκπρόσωπε της Ελληνικής Κυβέρνησης, Σεβασμιότατε, κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής 2021, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Ολομέλειας, κύριε Καθηγητά, αγαπητοί Υπουργοί, χαιρετίζω και τους αυτόχθονες και τους ετερόχθονες της σημερινής παρέας. Μιας και ήταν αυτή η πρώτη εθνοσυνέλευση η οποία έβαλε αυτό το ζήτημα στην ατζέντα και συζήτησε μια σειρά θεμάτων που απασχόλησαν τους Έλληνες για δεκαετίες. Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μένα το ότι βρίσκομαι σήμερα στον χώρο της δεύτερης εθνοσυνέλευσης στο άστρο της Κοινωνίας, εκπροσωπώντας το κίνημα αλλαγής και την πρόεδρο Κόφη Γεννηματά, σε μια εξαιρετική εκδήλωση η οποία έχει ενταχθεί στο επίσημο πρόγραμμα εορτασμού της Επιτροπής Ελλάδα 2021. Θεωρώ ότι ακούστηκαν και από τους προηγούμενους ομιλητές πολύ σημαντικά ζητήματα τα οποία θα αναλυθούν και στη συνέχεια. Νομίζω όμως ότι το κρισιμότερο αυτής της Εθνοσυνέλευσης 2023 είναι το ζήτημα της ελευθεροτυπίας και κατάρχησης της δουλείας. Κάθε άνθρωπος, άμα πατήσει στο ελληνικό έδαφος, είναι ελεύθερος. Είναι αυτή η φράση του κειμένου που μας συγκινεί, γιατί δείχνει τη μεγάλη δύναμη και ευαισθησία του έθνους μας. 200 χρόνια μετά, η επιστροφή σε αυτές τις γενέθλιες συντακτικές στιγμές του ελληνικού κράτους ανακαλεί σε όλους μας τις θεμελιώδεις αξίες της συνύπαρξής μας. Και είναι πάρα πολύ κρίσιμο στις στιγμές αυτές τις οποίες ζούμε η γέννηση ενός νέου κράτους να προϋποθέτει και την πολιτική του ύπαρξη. Αυτή δε με τη σειρά της να προϋποθέτει τη συνταγματική οργάνωση της πολιτείας. Οι Έλληνες, άλλωστε, από τα πρώτα βήματα του επαναστατικού τους αγώνα ήταν τόσο πρωτοπόροι και θεώρησαν ότι δεν μπορεί να υπάρξει ελληνικό κράτος χωρίς σύνταγμα. Το Σύνταγμα αποτελούσε δηλαδή συστατικό στοιχείο της ανεξαρτησίας του επαναστατημένου έθνους και αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη και ιερότερη κληρονομιά για εμάς που πρέπει πάντα να το διαφυλάσσουμε και να το προστατεύουμε από κάθε επιβολή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.